Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Γιώργος Λιναρίτης από το Sold Out και το αγαπημένο σας 7Arts. Στο σημερινό βιντεάκι που θα κάνουμε, παρέα με το αγαπημένο μου Μπαλουλίνη, μου κρατάει εδώ συντροφιά, θα μιλήσουμε για έναν τραγουδιστή που παρά το σύντομο της ζωής του έγραψε πολύ μεγάλη ιστορία. Αναφέρομαι στον Νικόλα Άσιμο. Ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ο οποίος γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1949 στη Θεσσαλονίκη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Νικόλας Ασημόπουλος. Οι γονείς του ήταν από την Κοζάνη, όπου ο Νικόλας έζησε τα παιδικά του χρόνια και τελείωσε το σχολείο. Ως έφηβος ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Διακρίθηκε στο άλμα εισήψεως, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στους μαθητικούς αγώνες σχολείων της Μακεδονίας του 1965. Καθώς και στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα του έγινε επίσημη πρόταση από την ομάδα της Κοζάνης, αλλά τελικά η συμφωνία ναυάγησε. Στα 18 του έφυγε για τη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει στο νεοελληνικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής. Αρχικός στόχος του ήταν να περάσει στο τμήμα δημοσιογραφίας, την οποία άσκησε ερασιτεχνικά παράλληλα με τις σπουδές του. Σε κάποιο άρθρο του σε εφημερίδα της Θεσσαλονίκης χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το ψευδώνυμο Άσιμος και έκτοτε καθιερώθηκε. Παράλληλα ασχολήθηκε και με το θέατρο. Έφτιαξε ένα φοιτητικό θεατρικό εργαστήρι παίζοντας Μολιέρο, Αριστοφάνη, Μένανδρο. Τότε αγόρασε και την πρώτη του κιθάρα, σήμα κατά τεθέν για το σπουδαίο τραγουδιστή. Σχεδόν από την πρώτη γυμνασίου έγραφε στιχάκια και ποίηματα, αλλά ποτέ δεν είχε εκδηλώσει καμία έφεση προς τη μουσική. Αυτοδίδακτος μουσικός άρχισε εμφανίσεις σε μικρές μπουάτ. Ανυπότακτος αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις της λογοκρισίας για τα τραγούδια του και τα λεγόμενά του. Συνελήφθη και κρατήθηκε στην ασφάλεια. Όταν τον άφησαν, η ταυτότητά του είχε χαθεί. Δεν έβγαλε άλλη παρά μόνο 18 χρόνια αργότερα, οπότε κατάφερε να του εκδώσουν μια ταυτότητα στο όνομα Άσιμος με τη διευκρίνηση στο σημείο του θρησκεύματος, το οποίο τι έγραφε, άνευ θρησκεύματος. Το 1973 και χωρίς πτυχίο κατέβηκε στην Αθήνα. Εμφανίστηκε σε αρκετές μπουάτ στην Πλάκα σε συνεργασία με τραγουδιστές, ηθοποιούς και συνθέτες, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με μουσική, κείμενα, σκέτς και ντοκουμέντα. Κόντρα στο κατεστημένο. Μερικά εκ των οποίων, Πέμπτη Εποχή, 11η Εντολή, Χνάρι, Μουσικό Θέατρο Φτώχειας, Σούσουρο. Ανάμεσα στους τότε συνεργάτες του, πολλά και γνωστά ονόματα. Γκαϊφίας, Στραντάλης, Πανιπέρης, Φινίκης, Μουζακίτης, Σπυρόπουλος και πολλοί άλλοι γνωστοί εκείνης της εποχής. Το 1975 κυκλοφόρησε τα πρώτα του τραγούδια σε ένα δισκάκι 45 στροφών, Ρωμιός Μηχανισμός. Παράλληλα άρχισε την έκδοση παράνομων κασετών που ηχογραφούσε και διακινούσε μόνος του στα προπήλαια, στο Πολυτεχνείο, στα Εξάρχεια, στο Λυκαβητό, στο Μοναστηράκι. Δημιούργησε την Εξάρχεια Square Band και συμμετείχε σε συναυλίες, κοινωνικοπολιτικές εκδηλώσεις και μουσικοθεατρικά σχήματα, θέατρο του δρόμου, διάφορα άλλα δρόμενα. Κατά καιρούς συνεργάστηκε με πολλά σχήματα και πολλούς καλλιτέχνες. Το 1977 φυλακίστηκε για 2 μήνες, μαζί με άλλους 5 εκδότες συγγραφείς με επίσημη κατηγορία «Εξέχουσες προσωπικότητες που επηρεάζουν αρνητικά το κοινωνικό σύνολο». Το 81 έγραψε το βιβλίο «Αναζητώντας κροκανθρώπους» και το 82 κυκλοφόρησε τον πρώτο του μεγάλο δίσκο με τίτλο «Ξαναπέστο». Σε 4 τραγούδια του οποίου συμμετείχαν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η σπουδαία Χαρούλα Αλεξίου. Περίπου ένα χρόνο αργότερα άνοιξε ένα μαγαζάκι στα Εξάρχεια στην οδό Καλλιδρομίου. Ήταν ο χώρος προετοιμασίας όπως το ονόμασε, αλλά και διαμονής, αφού ήταν και το σπίτι του. Εκεί έγραψε, συνέθεσε τα τραγούδια του, πουλούσε βιβλία, παιχνίδια για παιδιά, πρόχειρα κοσμήματα κατασκευής γνωστών του, κασέτες δικές του κυρίως, φωτιστικά, πύληνα, κάρτες παλιές και πολλά άλλα αντικείμενα. Το 87 οδηγήθηκε βιαίως σε ψυχοθεραπευτική κλινική και λίγο αργότερα στις φυλακές Κορυδαλλού, με την κατηγορία του βιασμού. Αποφυλακίστηκε με χρηματική εγγύηση, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη μεγάλη του πίκρα για αυτή την αβάσιμη κατηγορία, που δεν τεκμηριώθηκε ποτέ βέβαια. Η εκκρεμούσα δίκη μαζί με τα άλλα προβλήματα που ήταν πολλά συσσωρεύτηκαν μέσα του. Μετά από 2 ανεπιτυχείς απόπειρες αυτοκτονίας, στις 17 Μαρτίου του 1988 βρέθηκε κρεμασμένο στο σπίτι του.
Μετά θάνατον κυκλοφόρησαν δύο ακόμη δίσκοι του. Το Φανάρι του Διογέννη, με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Λεονάρδου, και το Γιουσουρούμ στο Φαλιμέντο του Κόσμου, με τη συμμετοχή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, έζησε λίγα χρόνια μια ταραχώδη ζωή, ασυμβίβαστος, μιλάει στις καρδιές όλων μας αυτή η επαναστατική του διάθεση. Κακά τα ψέματα, τέτοιοι καλλιτέχνες δεν υπάρχουν στην εποχή μας, που να πάνε κόντρα στο κατεστημένο, που να εκφράζουν το λαό και να εκφράζουν την αλήθεια του, όχι το στημένο, το ψεύτικο κόσμο που ζούμε πολλές φορές. Ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας, μερικά από τα πιο σπουδαία του τραγούδια. Ένα εμένα, ας πούμε, που μου έρχεται στο όνομα Νικόλας Άσημος είναι ο Μπαγάσας. Μιλάει πολύ μες στην καρδιά μου πραγματικά και πιστεύω και στις καρδιές πολλών από εμάς. Είπε σπουδαίες επιτυχίες, πολλά τραγούδια, είπαμε για το Γιουσουρούμ, είπαμε για το Βαρέθηκα, Βενσερέμος, το Φανάρι του Διογέννη, στο Φαλιμέντο του Κόσμου. Θα βρείτε και στο YouTube πραγματικά πολλά βιντεάκια, φίλοι μου. Αξίζει, είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που άφησε τη δική του, έγραψε τη δική του ιστορία παρά όπως ανέφερα το σύντομο βίο του. Εξού και ήθελα να το μοιραστώ λίγο από την ιστορία του και από τη διαδρομή του, τη μουσική και από το βιογραφικό του μαζί σας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μείνατε στην παρεούλα μου και εσείς και η γλυκιά μου παλού, που όπως είδατε ήταν πολύ ήσυχη και με άκουσε μαζί σας. Εσείς παραμένετε στο 7 Arts, ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι, ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για οτιδήποτε νέο τρέχει στις τέχνες και στον πολιτισμό, σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Πολλά φιλιά!